Χαίρετε. Αγαπητοί ομιλητές, καλώς ήρθατε. Έχουμε τη χαρά σήμερα μαζί μας να έχουμε μία εκπρόσωπο της ακαδημαϊκής κοινότητας, έναν σύμβουλο επιχειρήσεων στον κλάδο της αγροδιατροφής και δύο επιχειρηματίες που έχουν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα της παραγωγής και της πιστοποίησης των κτηνοτροφικών προϊόντων. Αγαπητοί ομιλητές, θα θέτω τις ερωτήσεις σε έναν ή σε δύο ή σε τρεις την ίδια ερώτηση συγχρόνως. Θέλω να σας παρακαλέσω, έχουμε 40 λεπτά. Η κάθε απάντηση ας είναι μεταξύ 1,5 και 3 λεπτών. Εντάξει, να μην το παρακάνουμε. Λοιπόν, κυρία, όπως θα με επιτρέψετε, όταν είναι η κυρία Ζενοβιάδου, θα είναι η πρώτη που θα ρωτάω. Είμαι της παλιάς σχολής, οι κυρίες προηγούνται. Κυρία Ζενοβιάδου και κύριε Παπαδόπουλε, με ποιους τρόπους μπορεί να περιοριστεί το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ζωικής παραγωγής? Έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτό το πράγμα. Καθώς η ζωική παραγωγή εξαρτάται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και από τη φυτική παραγωγή φυσικά για την παραγωγή των ζωοτροφών, οπότε πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι πάρα πολύ η κρίκη σε αυτή την αλυσίδα. Σίγουρα ορθές πρακτικές στην παραγωγή της ίδιας των ζωοτροφών έχουν σαν αποτέλεσμα τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα του τελικού προϊόντος, αλλά επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο παίζει φυσικά και η εκτροφή των ίδιων των ζώων, καθώς επίσης και η εξοικονόμηση που μπορεί να έχουμε και σε νερό, σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες, τις εισρωές. Όμως, καθώς η ζωική παραγωγή έχει πολύ μεγάλες απαιτήσεις και σε ενέργεια, είναι πολύ σημαντικό φυσικά να χρησιμοποιούνται και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την αξιοποίηση αυτών, καθώς επίσης και στα logistics. Τα ζωικά προϊόντα είναι κυρίως προϊόντα ευπαθή, είναι προϊόντα που έχουν μεγάλες απαιτήσεις κατά τη μεταφορά, απαιτούνται δηλαδή φορτηγά ψυγεία κατά την διακίνηση, οπότε βλέπουμε ότι είναι πολλά τα σημεία που μπορούμε να επεμβούμε για να έχουμε ένα προϊόν τελικά με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Παπαδόπουλε, εσείς. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να θέσω την κουβέντα λίγο αλλιώς, εξ αρχής. Έχει καταντήσει λίγο γραφικό, οι κτηνοτρόφοι να απολογούνται για το αποτύπωμα άνθρακα συνέχεια και ότι φταίνε αυτοί. Η πανδημία μας απέδειξε ότι και τα ζώα υπήρχαν και οι παραγωγές γινόταν στα εργοστάσια. Η μετακίνηση ήταν το κυριότερο πρόβλημα που μόλι τον πλανήτη. Το είδαμε τι έγινε στη Βενετία, τι έγινε στην Ινδία. Άρα δεν είμαστε οι μόνοι που φταίμε για αυτό το πράγμα και καλύτερα να σκεφτούμε λίγο αλλιώς τα πράγματα εξ αρχής. Ως δεύτερο, θα ήθελα να πω. Θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν πολλές πρακτικές, ας πούμε, προκειμένου η μεταφορά και όλα αυτά που επιβαρύνουν το κόστος και τι μπορούμε να κάνουμε ως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Περιέρχομαι από μια περιοχή, ήταν εδώ πέρα και οι περιφερειάρχες που είχαμε και φυσική καταστροφή περιβαλλοντολογική και τέθηκαν θέματα εδώ πέρα. Υπάρχουν ειδικοί να επιβεβαιώσουν αυτό που λέω, που διάβασα πριν κάποιες μέρες, ότι ο κύριος λόγος φωτιά στο δασόν είναι ότι έχει αυξηθεί η θερμοκρασία και υπάρχει πολύ οργανική ύλη η οποία δεν είναι χρήσιμη και αυτή φλέγεται γρήγορα. Για μένα η οργανική ύλη υπάρχει αυτή η ύλη γιατί τα δάση πλέον δεν κατοικούνται, δεν περνάνε ζώα για μένα, δεν υπάρχει κτηνοτροφία και μπορούμε να το δούμε. Δηλαδή, άμα κάποιος έχει περάσει τα βουνά και τα έχει περπατήσει, ξέρεις, πριν 15 χρόνια, είναι ένα πράγμα εντελώς διαφορετικό, άλλη οπτική. Άρα πιστεύω ότι η κτηνοτροφία είναι η λύση για αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, αν μπουν μέσα οι αγρότες και ας πει ο κύριος Βαρελίδης, κτηνοτρόφοι, και αυτοί να πάρουν, αν μπορούν, κάποιο δικαίωμα στον άνθρακα, γιατί για μένα είναι συντηρητές αυτού του έργου. Και πιστεύω ότι έτσι θα δώσουμε και αξία στα δάση μας και θα λύσουμε προβλήματα. Και δεν είναι πρόβλημα. Η κτηνοτροφία είναι μια ευκαιρία με μικρές παραγωγές, όπως παλιότερα, ίσως είναι μια μερική λύση του προβλήματος. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, η άλλη ερώτηση είναι στην κυρία Ζενοβιάδου και στον κύριο Καϊμακάμι. Η αυξανόμενη ζήτηση για κρέας και γαλακτοκομικά επιβάλλει την ανάγκη για μια προσέγγιση πιο φιλική στο περιβάλλον. Η αηφόρος κτηνοτροφία αποτελεί έναν τομέα όπου οι καινοτομίες ήδη κάνουν μεγάλες διαφορές. Σε ποιο βαθμό έχουν υιοθετηθεί σχετικές πρακτικές στις ελληνικές φάρμες και τι μπορεί να γίνει για μια περαιτέρω διάδοση αυτών των πρακτικών? Λοιπόν, όπως είναι πολύ συνδεδεμένη με την προηγούμενη απάντηση ουσιαστικά αυτά που αναφέραμε.
Ακριβώς. Σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε όλο και περισσότερο τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όχι μόνο στις κτηνοτροφικές μονάδες, γενικά στο σύνολο της ελληνικής πραγματικότητας. Οπότε αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς πραγματικά τη μείωση της ενέργειας που χρησιμοποιείται από άνθρακα ή άλλες πηγές που δεν είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι βλέπουμε όλο και περισσότερο την εισαγωγή του κομματιού της κυκλικής οικονομίας. Δηλαδή, της χρήσης κάποιων, δεν θα τα έλεγα υποπροϊόντα, θα τα έλεγα παραπροϊόντα της βιομηχανίας, τόσο των τροφίμων όσο και της πρωτογενούς παραγωγής, που πλέον όλο και περισσότερο προσπαθούμε να ενσωματώσουμε κάποιες ουσίες με επιπρόσθετη αξία, όπως παραδείγματος χάρη παραπροϊόντα της παραγωγής ελαιολάδου ή από άλλες μονάδες, μέσα στις ζωοτροφές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε προϊόντα με μεγαλύτερη διατροφική αξία, καθώς είναι πλέον πλούσια σε βιοενεργά συστατικά. Φυσικά και άλλα πράγματα, καλύτερη αξιοποίηση των υδάτινων πόρων. Γενικά, οι αρχές της κυκλικής οικονομίας και της επαναχρησιμοποίησης, όπου αυτό είναι εφικτό διαφόρων ισρών, σίγουρα εξυπηρετούν πολύ. Ναι, το θέμα είναι, έχει ξεκινήσει αυτό. Υπάρχουν παραδείγματα σε ελληνικές μονάδες. Ευτυχώς παραδειγματιζόμαστε από χώρες όπως προαναφέρθηκε πριν και η Ολλανδία, που τη θεωρώ πάντα πρωτοπόρα σε όλα αυτά. Και απλά όσο γίνεται πιο ενεργή η κοινή αγροτική πολιτική και η πράσινη συμφωνία, που ουσιαστικά θα μας αναγκάζει να προσαρμοστούμε όλο και περισσότερο σε αυτές τις ανάγκες, θα βλέπουμε όλο και πιο πολλά. Ευχαριστώ. Κύριε Καϊμακάμ. Ναι. Καταρχήν, συζητάμε για φύλλο περιβαλλοντικό πρόσημο. Ούτως ή άλλως ήταν και μία από τις στρατηγικές της νέας ΚΑΠ. Το ζήτημα που πρέπει να απαντήσουμε είναι κατά πόσον αυτά τα φύλλο περιβαλλοντικά προϊόντα έχουν αγορά. Θα σας πω ότι στην περίπτωση του φρέσκου γάλακτος, του λευκού γάλακτος, μόνο το 4,4% της συνολικής αγοράς αφορά σε προϊόντα με τη σήμανση βιολογικά, bio. Στη γιαούρτι, μόνο το 1,7 σε επίπεδο χώρας, σε επίπεδο Ελλάδας, μόνο το 1,7 της συνολικής αξίας του κλάδου αφορά σε προϊόντα με σήμανση βιολογικό. Οπότε ένα κυρίαρχο ερώτημα που μπαίνει σε αυτή τη φάση είναι για ποιο λόγο οι βιομηχανίες και οι παραγωγοί να επενδύσουν σε φύλλο περιβαλλοντικές πρακτικές. Ένα ακόμα στοιχείο της αγοράς είναι ότι το περιβαλλοντικό πρόσημο, το προϊόν, το παίρνει από τα υπόλοιπα στοιχεία που αυτό περιλαμβάνει, δηλαδή από τη συσκευασία, από τα τροφομήλια και ούτω καθεξής, και όχι πολλές φορές από την πρώτη ύλη αυτή καθ' αυτή. Αυτός λοιπόν είναι ένας κυρίαρχος προβληματισμός για το πόσο πρέπει να επενδύσουμε σε φύλλο περιβαλλοντικές πρακτικές και κατά πόσο θα πρέπει να λαμβάνουμε αποφάσεις με βάση αυτό που μας ζητάει η αγορά και όχι αυτό που τέλος πάντων προτάσσεται από διάφορα σχήματα. Τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα, δεν έχει προχωρήσει πάρα πολύ η φύλλο περιβαλλοντική ενσωμάτωση στους κλάδους της ζωικής παραγωγής, αλλά επιμένω ότι δεν υπάρχει και αγορά. Επιπροσθέτως, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η αγορά της Ελβετίας, το τελευταίο χρόνο, έχει επιδείξει μία ανθεκτικότητα σε προϊόντα τα οποία φέρουν σήμα φυλοπεριβαλλοντικό. Οπότε, το βασικό ζήτημα είναι, υπάρχει αγορά για φυλοπεριβαλλοντικά. Από την πλευρά, λοιπόν, των κτηνοτρόφων, εφόσον υπάρχει αγορά, υπάρχει διάθεση και προοπτική για επένδυση. Ευχαριστώ. Αυτό που ήθελα να πω, στο marketing μαθαίνουμε ότι δεν γίνεται η αγορά μόνη της. Την αγορά τη διαμορφώνεις και μετά έρχονται οι πελάτες. Οπότε μας λείπει εκπαίδευση ουσιαστικά και τρόπος να προωθηθεί κάτι τέτοιο. Όχι, δεν σας ξαναδίνω το λόγο, καν την άλλη φορά. Η επόμενη ερώτηση είναι για τους δύο κυρίους που τρέχουν δουλειές που πρέπει να τις κάνουν. Τον κύριο Πεβερέτο και τον κύριο Παπαδόπουλο. Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επιτυχία μιας κτηνοτροφικής μονάδας, ιδιαίτερα τώρα που το κόστος λειτουργίας είναι αυξημένο, κύριε Πεβερέτο, από την αγαπημένη Ξάνθη? Ευχαριστώ καταρχήν. Από την αγαπημένη Πελοπόννησο. Ναι, από την Αργολίδα. Από την Αργολίδα. Όπου εκεί διατηρώ μία
προβατοτροφική εκμετάλλευση μαζί με τα παιδιά μου. Και αυτή είναι η κύρια δουλειά μου, τέλος πάντων μετά από πορτοκάλια και τέτοια τα οποία έχω ακόμα. Ακούστε, θέλω να ξεκινήσω και δεν μπορώ να ξεκινήσω αλλιώς τη στιγμή που συνάδελφοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται ακόμα στα μπλόκα. Σε πολλά μπλόκα, κάποια έχουν αποχωρήσει, αλλά βρίσκονται στα μπλόκα σε μια πίεση για αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Υπουργών, όπως είπε και ο Υπουργός, να πάρει μέτρα τροποποίησης αλλαγής της ΚΑΠ. Το δεύτερο που θέλω να πω, για να έχουμε όλη μια εικόνα, μπορεί να την έχουμε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην την έχουν. Τι είναι η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα? Τι είναι η κτηνοτροφία? Η κτηνοτροφία παράγει πάνω από 1.600.000 τόνους γάλα, εγωπρόβειο και αγελαδινό, παράγει πάνω από 500.000 τόνους κρέατα όλων των ειδών, 120.000 τόνους αυγά, 20.000 τόνους μέλι. Ταυτόχρονα απορροφάει το 1 τρίτο της φυτικής παραγωγής που καλλιεργείται στη χώρα για να θρέψουμε τα ζώα. Και είναι πολύ μεγάλο αυτό. Ταυτόχρονα μεγάλο μέρος επιχειρήσεων στη χώρα μας λειτουργούν με βάση την παραγωγή τη δική μας. Δεν θα υπήρχαν. Είτε είναι σφαγεία, είτε είναι τυροκομεία, είτε είναι φαρμακευτικά υλικά κτλ. Είναι πολλές, πάνω από 15.000 επιχειρήσεις. Τα λέω αυτά για να ανατρέψω αυτό που λέγεται ότι έλα μωρέ, τα είχε πει και ο κύριος Σταϊκούρας σε μια συνάντηση στο Υπουργείο Αγροτικής, το Υπουργείο Αγροτικής Οικονομίας και Τροφίμων, ότι εσείς τι παράγετε και ζητάτε τόσα πολλά? Ούτε το 1% του ΑΕΠ της χώρας. Δεν είναι έτσι. Με μελέτη του Πάντιου Πανεπιστημίου, όλα αυτά που είπα φορούν πάνω από το 20%, άμα τα δέσουμε, της οικονομίας της χώρας. Και το κυριότερο, διατηρούν τον πληθυσμό στην Ήπεθρο, παρόλο το ότι συνεχώς φεύγει κόσμος. Και γι' αυτό να σας πω ότι με βάση τα στοιχεία της Ελστάτ, πάνω από 10.000 συνάδελφοι εγωπροβατοτρόφοι αποχώρησαν το 2022 από το επάγγελμα, όπως και 350 αγελαδοτρόφοι έπεσαν κάτω από τις 2.000, από 6 που ήταν πριν από μία δεκαετία, και από αυτούς μόνο οι 400 εκμεταλλεύσεις παράγουν το 80% της παραγωγής γάλακτος. Δέστε τι γίνεται, δηλαδή, με αυτά τα στοιχεία. Δηλαδή πάει σε μια απομείωση κτηνοτροφία. Τώρα, τι χρειάζεται για να υπάρχει μια βιώσιμη κτηνοτροφία? Απαντάω στη δική σας. Γρήγορα. Ανάπτυξη. Πρώτον, αριθμό ζώων. Δεν μπορείς να πας με 100 πρόβατα σήμερα να πεις ότι μπορώ να διατηρήσω μια μονάδα. Δεν κάνεις οικονομία κλιμάκος. Δεύτερον, ανάπτυξη. Τρίτον, απόδοση. Και τέταρτον, προοπτική. Υπάρχουν αυτά σήμερα? Αυτά τα αιτήματα που ζητάμε με τις κινητοποιήσεις, και κλείνω, που και ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι είναι δίκαια, πρέπει να τα συζητήσουμε και να ικανοποιηθούν πριν πούμε τι θα κάνουμε μετά. Γιατί μετά μπορεί να μην υπάρχουμε πολλοί από εμάς. Επομένως είναι μεγάλη ανάγκη να στηριχτούν αυτά τα αιτήματα και να απαντηθούν, είτε είναι το πετρέλαιο, είτε είναι η ενέργεια, είτε είναι οι ζωοτροφές, είτε είναι τα υπόλοιπα, είτε είναι η μείωση του ΦΠΑ και τα λοιπά, δεν θα τα αναφέρω πάλι, είτε είναι, και κλείνω με αυτό, ο φόβος που έχουμε για πληστηριασμούς στα σπίτια μας. Για αυτούς που επενδύσαμε τα τελευταία 20 χρόνια και κάναμε χρηματοβόρες εκμεταλλεύσεις, απειλούμαστε με πληστηριασμού τα σπίτια μας, και κλείνω. Ακούστε με, ακούστε με, σας παρακαλώ. Μια στιγμή. Και μετά θα κερδίσετε το χρόνο από άλλη απάντησή μου. Γιατί είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Δεν μπορεί να εξαγγέλλεται στεγαστική πολιτική να φτιαχτούν σπίτια για τους νέους και τα λοιπά, και απ' την άλλη να παίρνουν τα σπίτια τα δικά μας των παιδιών μας. Αυτό δεν γίνεται. Ευχαριστούμε, κύριε Πεβερέτο. Την άλλη φορά να είστε πιο σύντομο. Κύριε Παπαδόπουλε.
Πείτε μας για την επιχείρηση και όχι για τη, ούτε την πολιτική, ούτε για τις τάξεις. Εντάξει, τώρα όσον αφορά κτηνοτροφία, βάλετε για πρωτογενείς κλάδους. Παρ' όλα αυτά, προκειμένου, προκειμένου να είσαι αθεκτικός, νομίζω ότι η έναρξη είναι του εμείς του παντός. Από τη μια διαδοχή κάνει και ο Σπεβέδος, τα παιδιά του, άρα ξέρουν ότι υπάρχει μια γνώση. Η ανησυχία είναι για τους νέους που θέλουν να μπουν στη δουλειά. Πρέπει να το ψάξουν πολύ καλά, γιατί απογοητεύονται και έτσι δεν παίρνει κανένα στον κλάδο. Είναι σοβαρό. Από τα θέματα που δεν εστιάζουν ποτέ κτηνοτρόφοι είναι καινοτομία και ποιότητα, που αυτά είναι σοβαρά. Αυτά σε λύνουν όπως τώρα υπάρχει πρόβλημα. Αν έχεις ποιοτικό προϊόν, μπορεί να πάρει μια καλύτερη τιμή, μπορεί να ξεπεράσει ένα πρόβλημα που σου τυχαίνει. Και όχι μόνο τα κόστη που σοβαρά είναι πάρα πολύ σοβαρά, δεν αντιλέγω, αλλά η τεχνολογία και όλη αυτή η σύνδεση με την παραγωγή, η ευφυΐα εδώ πέρα, έχουμε πάσα πράγματα εδώ πέρα και μιλάμε τόσες ώρες, μπορούν να σε βοηθήσουν να αναπτυχθείς και να τα ξεπεράσεις. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κύριε Καϊμακάμη, η κτηνοτροφία και η συνδεδεμένη με αυτή μεταποίηση παράγει ανεπιθύματα και δύσκολα διαχειρίσιμα παραπροϊόντα, όπως αναφέραμε και πριν. Σε ποιο βαθμό η χώρα μας παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις όσον αφορά τη διαχείρισή τους? Ναι, νομίζω ότι τα... μας, γιατί νομίζω οι περισσότεροι... Νομίζω ότι τα προσδιορίσατε λίγο λάθος με τη λέξη ανεπιθύμητα. Η κτηνοτροφία πράγματι και μεταποίηση παράγει προϊόντα. Μάλλον λάθος κι εγώ και ζητώ συγγνώμη, πάρα προϊόντα, διότι αυτά τα συγκεκριμένα πάρα προϊόντα, της δευτερογενούς δηλαδή επεξεργασίας, είναι προϊόντα τα οποία έχουν αξία. Σε επίπεδο κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, τι έχει γίνει? Λίγα πράγματα έχουν γίνει. Γιατί? Όχι γιατί δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά το μέγεθος, παραδείγματος χάρη, μιας μονάδας παραγωγής αγελαδινού γάλακτος είναι μικρό για να υποστηρίξει περαιτέρω μεταποίηση, ας πούμε, της κουπριάς. Εκεί είναι η μεγάλη συζήτηση. Όπως επίσης και η βιομηχανία γάλακτος σε μέγεθος είναι μικρή, έτσι ώστε να μπορέσει να διαχειριστεί αποτελεσματικά τα παραπροϊόντα και δει το τυρόγαλο, το οποίο πραγματικά είναι κάτι που έχει αξία και σημασία. Το ζήτημα και το ερώτημα που μπαίνει τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να υπάρξει, κατά τη γνώμη μου, μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση, να στηθούν προγράμματα τα οποία θα χρηματοδοτούν τέτοιες δράσεις για να προχωρήσει η περαιτέρω επεξεργασία όλων αυτών των παραπροϊόντων. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά άμα σκεφτείτε ότι ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα για τον κατσίγαρο της ελιάς και πόσο λάδι έχουμε στην Ελλάδα, θα πρέπει να δώσουμε μια μεγάλη μάχη. Κυρία Μιχαηλίδου, αν μου επιτρέπετε, εγώ θεωρώ ότι η κτηνοτροφία και συνδεμένη με την κτηνοτροφία μεταποίηση είναι ένα βιοδιυλιστήριο. Μπορούμε να παράξουμε σχεδόν τα πάντα, χρειάζεται όμως επενδύσεις. Αυτό ισχύει για όλα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, η εταιρεία σας δεσμεύεται να διατηρεί και να βελτιώνει συνεχώς την περιβαλλοντική σας επίδοση, εντός εισαγωγικών. Πείτε μας περισσότερα για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης της εταιρείας που εστιάζεται και σε ποια σημεία αυτό το σύστημα υπερκαλύπτει τα μίνιμουμ που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία. Λοιπόν, να απαντήσω ότι είμαστε πιστοποιημένοι από την εταιρεία Eurosur με το πιστοποιητικό ήθος που περιλαμβάνει όχι μόνο τα περιβαλλοντολογικά, αλλά και άλλα πόσα πρότυπα μαζί. Για να απαντήσω σύντομα ότι αυτό το πιστοποιούμε και τελειώσαμε και γραπτός. Παρ' όλα αυτά, να πάρω ορμόμενος από την προηγούμενη ερώτηση όσον αφορά τα παραπροϊόντα και αυτά που δεν αξιοποιούνται. Αξιοποιούνται τουλάχιστον στη δικιά μας περιφέρεια σε έναν βαθμό, έχουν γίνει μονάδες βιοαερίου. Παρ' όλα αυτά, να υπάρχουν δυσκολίες. Όντως, ναι, πρέπει να γίνει κάτι πολύ μεγάλο με μια πολύ μεγάλη επένδυση που δεν μπορεί να κάνει κανένας παραγωγός, ούτε ομάδες παραγωγών. Πρέπει να μπουν επενδυτές. Υπάρχει μια γραφειοκρατία που δυσκολεύει αυτούς ακόμα και που έχουν επενδύσει να λύσουν αυτό το θέμα. Το λέω εκ πείρας γιατί η εταιρεία μας είναι καθοποιημένη από την αρχή, από την πάχυση των ζώων, με σφαγείο, με επεξεργασία, με προϊόντα, μέχρι τη διαχείριση των ZIP που διαχειρίζεται μόνη της. Αλλά και κάποια από αυτά παίρνει κάποιο αέριο και με αυτό παίρνει ζεστό νερό. Έχει βραβευτεί με το βραβείο Οικόπολης για την καινοτομία όσον αφορά στη διαχείριση των υγρών της λιμάτων.
Σας προσκαλώ να επισκεφτείτε, να μην τα λέω από εδώ πέρα, ότι θέλετε να δείτε. Και εδώ προσκαλώ και τους συνομιλητές μου, ό,τι απορία έχουν. Πολύ ευχαρίστως να τη λύσουμε από κοντά. Αυτό το οποίο κάνετε, σας έχει βελτιώσει τα κόστη σας? Αυτό δεν ήταν ερώτηση. Ναι. Η δική μου απορία είναι. Πρωτογενώς απαραίτητα όχι, να ξέρετε. Το συγκεκριμένο εγχείρημα της διαχείρισης ζωικών ξεκινήσαμε στο όνομά μας 16 επιχειρηματίες, καταλήξαμε 6-1. Έγινε με μεγάλη προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί διασφαλίζουμε ότι ελέγχουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί ξέρετε, δίνει ο παραγωγός το υπόλοιπό του, αλλά είναι πάλι υπόλογος στο χειριστή. Δηλαδή, το έδωσε ένα συνεργάτη σου εσύ, θα δώσει το χειριστή και σωστά, έρχεται η νομοθεσία και λέει: φίλε, γιατί το δίνεις αυτό? Δεν τον έλεγξες. Δηλαδή, είσαι υπόλογος μέχρι εκεί. Να ξέρετε. Αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει. Κύριε Βεβερέτο, θα σας κάνω τώρα την ερώτηση που έχετε ήδη απαντήσει, αλλά θέλω να σας την κάνω ούτως ή άλλως, μπορεί να θέλετε να προσθέσετε κάτι. Λέγεται με μεγάλη ένταση ότι ο κλάδος αντιμετωπίζει τέτοιες έκτασης προβλήματα που οδηγείται σε συρρήκνωση. Ήδη 10.000 εργοπρόβατοτρόφοι αποχώρησαν μεταξύ 20 και 22. Ποιες είναι οι κυριότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και που πρέπει να δοθεί προτεραιότητα ώστε να καθιστούν βιώσιμοι? Είναι μεγάλο κομμάτι από αυτό που είπατε. Νομίζω μόνο το τελευταίο είναι κάτι που θα εμπλουτίσει όλα τα τελευταία. Ένα μέρος απαντήθηκε, ναι. Απάντησα προηγουμένως, πρόλαβα. Κοιτάξτε, το πρώτο είναι το κόστος παραγωγής που αντιμετωπίζουμε. Μετά την αύξηση διπλασιασμού, υπερδιπλασιασμού της ενέργειας που τις μονάδες αυτές, τις εγωπροβατοτροφικές που έχουν επενδύσει πολλά λεφτά να αξιοποιούν και την ηλεκτρική ενέργεια, ας πούμε, και δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, παράδειγμα οι παγολεκάνες τους, δουλεύουν όλο το χρόνο, κάνουν παραγωγή γάλακτος, φέρνω ως παράδειγμα, ή ταΐζουν τα ζώα τους με ταινίες κτλ. Είναι αυτές οι επιχειρήσεις που παράγουν περίπου το 70% του εγωπρόβειου γάλακτος και το 100% σχεδόν του αγελαδινού γάλακτος. Γιατί είναι πολύ εξυγχρονισμένες. Έτσι. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις ζωοτροφές. Όταν παράγει ο παραγωγός το τριφύλι, παράδειγμα, με κόστος πετρελαίου σε αυτό που είχαμε μέχρι τώρα, καταλαβαίνετε ότι θα ζητήσει μεγαλύτερη τιμή να το αγοράσω εγώ. Γιατί μόνο το 10% των κτηνοτρόφων έχουν γη δική τους για να μπορούν να καλλιεργούν. Οι υπόλοιποι τα αγοράζουν. Εγώ μπορεί να έχω ένα μέρος, αγοράζω τα υπόλοιπα όμως. Έτσι. Άρα, το κόστος παραγωγής δεν έχει να κάνει μόνο με τη συντήρηση που έχουμε εμείς, τα εμβόλια που κάνουμε κτλ. Έχει να κάνει και με αυτά τα οποία είπα προηγουμένως. Και κυριότερα, τελευταία, και με τη μείωση, την τεράστια μείωση των επιδοτήσεων με την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ που έχει ευθύνη όχι η σημερινή κυβέρνηση, η προηγούμενη, που είναι η ίδια όμως, που κατέθεσε το στρατηγικό σχέδιο το 2021 χωρίς να ρωτήσει, παρόλο το ότι υπήρχε κανονιστική οδηγία να πριν καταθέσει, να έρθει σε επαφή με εμάς, με τις οργανώσεις μας, έτσι ώστε να πούμε τη γνώμη μας, ποτέ δεν μας ρώτησαν. Και αποτέλεσμα ποιο είναι αυτό που γίνεται σήμερα. Τα οικολογικά σχήματα, για να καταλάβετε, μόνο ένα από τα 15, δεν θυμάμαι πόσα είναι, αφορά την κτηνοτροφία. Τα άλλα δύο είναι για τους μετακινούμενους και τα λοιπά. Αλλά για τη μεγάλη πλειοψηφία μόνο ένα. Και εκείνο είναι 3 ευρώ το στρέμμα. Όταν χάσαμε τελείως την πράσινη ανάπτυξη. Φτάνει. Είναι πάρα πολύ καλά αυτά που λέτε, αλλά φτάνει. Λοιπόν, ποιες τεχνικές διαχείρισης υδάτινων πόρων προκρίνεται για την εξασφάλιση βιώσιμης κτηνοτροφικής παραγωγής, κυρία Ζηνοβιάδου, κύριε Καϊμακάμη, κύριε Παπαδόπουλο? Σίγουρα πρέπει να γίνουν υποδομές, γιατί σε κάποιες περιοχές, πρόσφατα έμαθα, ας πούμε, ότι έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα με το νερό στην περιοχή του Μετσόβο και εκεί κοντά στα Ιωάννινα. Μιλάμε για μια περιοχή στα Ιωάννινα που βρέχει 200 μέρες το χρόνο.
αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν υποδομές ώστε να συγκρατηθεί αυτό το νερό για να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Οπότε σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να γίνουν κάποια μεγάλα κεντρικά έργα, γιατί υπάρχουν περιοχές με νερό που δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν. Σίγουρα σε άλλες περιοχές που πραγματικά στερούνται το νερό, εδώ κοντά σε εμάς, ας πούμε, η Χαλκιδική, εκεί πρέπει να γίνει εξοικονόμηση, ορθή χρήση του νερού. Τώρα περισσότερο στον πρωτογενή βέβαια παραγωγή, με τη ορθή άρδρευση, με τη χρήση αισθητήρων και γενικότερα την αξιοποίηση όλων αυτών των νέων τεχνολογιών. Φυσικά βέβαια για όλα αυτά χρειάζεται και η εκπαίδευση του κόσμου. Οι νέες τεχνολογίες είναι κάποιες φορές λίγο πιο δυσνόητες, αλλά εντάξει, εκπροσωπώντας και ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, ζούμε με το όνειρο όλοι μας να εκπαιδευτούμε στις νέες τεχνολογίες, γιατί πραγματικά μπορούν να μας βοηθήσουν να σε πολύ μεγάλη διαφορά. Κύριε Καϊμακάν. Ναι, καταρχήν συζητάμε για το νερό, για τους υδράτινους σπόρους. Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, το νερό είναι το πιο σημαντικό θρεπτικό συστατικό στην ζωική παραγωγή. Χωρίς νερό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Από την άλλη, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολυπίκυλες, διότι από τη μία έχουμε έντονες ξηρασίες, λειψιδρία, ενώ από την άλλη, και με τα πρόσφατα γεγονότα στη Θεσσαλία, το νερό μας καταστρέφει κιόλας. Το κυρίαρχο ερώτημα είναι, υπάρχει πολιτική υδάτων στη χώρα μας? Μάλλον θα σας απαντήσω όχι. Οπότε, ως πρώτη τεχνική, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να είναι η λήψη αποφάσεων προς την κατεύθυνση διαχείρισης του ύδατος. Πρόσφατα, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Υπουργός Ελευθέριος Αυγεννάκης, ανακοίνωσε μία πρωτοβουλία για τη Θεσσαλία, η οποία θα λειτουργήσει ως πιλότος. Και στην ουσία, τι κάνουμε? Κάνουμε ένα κεντρικό φορέα διαχείρισης των υδάτων. Οπότε, η απάντησή μου είναι ότι θα πρέπει πρώτα να ξεκινήσουμε από μία πολιτική για το νερό και στη συνέχεια αυτή την πολιτική να την εμπλουτίσουμε με λύσεις. Αναφέρθηκα όμως στην ποσοτική διάσταση του νερού. Ένα σημαντικό στοιχείο που αφορά το νερό έχει να κάνει και με την ποιότητα. Εγώ κατάγομαι από μία περιοχή που έχουμε έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, τα Καλύβια Ελασσόνας, όπου υπάρχει μεγάλη σώρευση ζωικού κεφαλαίου και υπάρχουν θέματα και συζητήσεις για το πώς το νερό, πέραν το ότι το εξασφαλίζουμε ποσοτικά, αν αυτό το νερό είναι ποιοτικό. Οπότε θα κλείσω την τοποθέτησή μου και θα πω ότι απαραίτητο στοιχείο της ζωικής παραγωγής είναι το καθαρό νερό. Συνεπώς, μία πολιτική στοχευμένη στα νερά αναμένεται να φέρει έτσι κάτι θετικό και από εκεί και πέρα εξελίσσουμε και τις τεχνικές. Υπάρχουν τεχνικές και μάλιστα υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν αναπτύξει με μεγάλη ένταση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω να συμπληρώσω τίποτα, τα είπατε όλα. Παρ' όλα αυτά, θα χάσω και στις σκέψεις για τοποθετήσεις. Πάλι θα πω για την περιοχή μου. Φράγμα έχουμε. Έχουμε το φράγμα του Θησαυρού. Η μισή αγροτική περιοχή ποτίζεται, η άλλη μισή εδώ και 20 χρόνια πολεμάει να ποτιστεί. Προτιμάμε να τα αντλούμε τα υπόγεια τα ύδατα με κίνδυνο υφαλμύρωσης παρά να γίνει μια εκτροπή. Δεν ξέρω, η πολιτεία λίγο σκέφτεται το καρφί και χάνει το πέταλο. Δεν είναι αρμόδιος για να απαντήσω μέχρι εκεί. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Και τώρα η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην κτηνοτροφία και πώς μπορεί να αυξηθεί η χρήση τους. Κυρία Ζηνοβιάδου, κύριε Πεβερέτο και κύριε Καμακάνη. Σίγουρα οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μαζί με αυτές φυσικά και στην Ελλάδα. Βλέπουμε ότι γίνεται εκτός από τα φωτοβολταϊκά. Υπάρχουν στην Ελλάδα πραγματικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές ενέργειας. Μπορούμε να έχουμε αιωλική ενέργεια, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια, έχουμε νερά, δηλαδή. Το νερό μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό για παραγωγή ενέργειας, αλλά δυστυχώς δεν έχουν γίνει πάλι οι εγκαταστάσεις που θα έπρεπε για να γίνεται αυτή η αποθήκευση της ενέργειας, ώστε να μπορεί μετά να διοχετευτεί. Στην Ελλάδα φυσικά έχουμε τα τελευταία χρόνια μεγάλες εκτάσεις με φωτοβολταϊκά, που και αυτές βέβαια πάντα δεν είναι στις πιο κατάλληλες περιοχές, καθώς πολλές φορές καλύπτουν περιοχές που θα μπορούσαν να καλλιεργηθούν και όχι απλά περιοχές που είναι τελείως πετρώδεις. Αλλά όπως προανέφερα, θεωρώ ότι όπως και να το κάνουμε, θα πρέπει να συμμορφωθούμε, καθώς οι απαιτήσεις είναι όλο και πιο μεγάλες μέχρι το 2030 για το ποσοστό. Βέβαια, ακούγεται ότι θα γίνει μια μείωση στο απαιτούμενο ποσοστό και θα δοθεί μια παράταση στον χρόνο που θα πρέπει να προσαρμοστούμε, αλλά πρέπει φυσικά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές και να γίνουν ουσιαστικά είναι πολιτικές αποφάσεις αυτά για το βαθμό στο οποίο θα γίνουν οι απαραίτητες εγκαταστάσεις.
Κοιτάξτε, εδώ και κάποια χρόνια, πριν το 2018, είχαμε καταθέσει ένα πλαίσιο προς την τότε κυβέρνηση και ακολουθούσαμε και στις υπόλοιπες, που το ονομάσαμε πλαίσιο ανασυγκρότησης της ελληνικής κτηνοτροφίας. Μέσα στα αιτήματα που είχαμε, που ήταν δουλεμένα όμως, κάθε κεφάλαιο από τα 22 είχε γίνει δουλειά από πίσω, πέραν τη γενετική βελτίωση και άλλα πράγματα που είχαμε, είχαμε πώς θα μειώσουμε το κόστος της ενέργειας. Σε αυτά είχαμε προτείνει και επειδή φαινόταν ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνει αυτό, σε κάθε κτηνοτροφική εγκατάσταση που έχει την υποδομή να δεχτεί φωτοβολταϊκό, γιατί ήδη είχαν προχωρήσει τα φωτοβολταϊκά, να χρηματοδοτηθεί εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες, όπου υπάρχει γερή εγκατάσταση και τα λοιπά, μπορεί να τα υποδεχτεί ανάλογα μέχρι 100 κιλοβάτ, ανάλογα τη δυναμικότητα και τις ανάγκες της κάθε εκμετάλλευσης. Και αυτό να χρηματοδοτηθεί με ένα αρκετά μεγάλο ποσό από την πολιτεία, με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να παράγαμε το ρεύμα που χρειαζόμαστε, δεν θα πληρώναμε τίποτα γι' αυτό και εκείνο που περίσσευε να το έπαιρνε η ΔΕΗ. Τι έγινε στην πορεία? Κλείστηκαν οι διαδρόμοι απορρόβησης του ρεύματος από μεγάλες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Παράδειγμα, εγώ που κατάγομαι από την Πελοπόννησο, δεν μπορούσα να μπω, γιατί είχαν αντλήσει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τη ΔΕΗ, να μην πω ονόματα τώρα, πολύ μεγάλοι παίχτες που κάνανε χιλιάρια, που κάνανε 2.000 τέτοια και λέγανε δεν έχουμε δυνατότητα να σας απορροφήσουμε και σε άλλες περιοχές, όχι μόνο στη δική μου. Έτσι λοιπόν, με αυτή την πολιτική δεν μπορεί να πάμε μπροστά. Εάν δεν αξιοποιηθούν οι δυνατότητες αυτές, αν δεν μπουν νέα δίκτυα κτλ., ένας από τους τρόπους είναι αυτό που σας είπα, ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, είτε από τα νερά που είπανε οι συνάδελφοι από εκεί κτλ. Χρειάζεται δηλαδή η χάραξη μιας συνεκτικής πολιτικής, πια εθνικής πολιτικής, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μια, και κλείνω με αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν είπε καταθέστε τα στρατηγικά σχέδια, τι άλλαξε στην πολιτική της? Ότι εγώ θα σας βάλω τις γραμμές, τα κεφάλαια και εσείς πέστε μου πώς θα τα εφαρμόσετε. Είχε τη δυνατότητα να το κάνει, δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Κύριε Πεμερέτο, την άλλη φορά θα σας καλέσουμε την ώρα που είναι εδώ ο Υπουργός. Νομίζω πάρα πολλά από αυτά που λέτε, αυτοί πρέπει να τα ακούσουν. Επίσης, χωρίς να είναι παρηγοριά, σας πληροφορώ ότι οι βιομηχανικές περιοχές στην Ελλάδα δεν μπορούν να κάνουν διάφορες πηγές ενέργειας, γιατί η ΔΕΗ δεν έχει υποσταθμούς που να τα παίρνει. Θα μου επιτρέψετε, οπότε, στην προηγούμενη ερώτηση που κάνατε και είπε ο κύριος Καϊμακάς, ο παππούς μου έλεγε όταν το ρώταγα, γιατί είμαι τρίτης γενιάς κτηνοτρόφος, γιατί μυρίζει ρε παππού το γάλα? Μύριζε το γάλα όταν αρμέγαμε, έμαθα να αρμέγω από 9 χρονών. Γιατί είχαν φάει λάχανα τα πρόβατα, λαχανιά, και μύριζε λάχανο. Και εκεί μου είπε, ό,τι του δώσεις, θα σου δώσει και το νερό που είπε, είναι βασικό στοιχείο η ποιότητα του νερού. Έβγε. Θέλω να κάνω μία ερώτηση. Αχ, μου στερήσατε την απάντηση. Ναι, αλλά θα είστε πολύ σύντομος. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Καταρχήν, συμβολή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε επενδύσει με βιοαέριο σε μεγάλες κλίμακες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και κάποιες μικρές επενδύσεις σε net metering. Αλλά για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το net metering στις περισσότερες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις δεν μπορεί να υποστηριχθεί, διότι δεν είναι άλλωστε και κρυφό. Πολλές από τις κτηνοτροφικές μονάδες δεν είναι αδειοδοτημένες. Από την άλλη, εγώ δεν είμαι κατά των μεγάλων επενδύσεων, είμαι υπέρ. Πρέπει όμως να βρεθούν τρόποι ανταπόδοσης όλης αυτής της διεργασίας, όλης αυτής της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τα φωτοβολταϊκά στις τοπικές κοινωνίες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη η κυβέρνηση. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση είναι για την κυρία Ζηνοβιάδου και τον κύριο Παπαδόπουλο. Ας πάρουμε τον κύριο Παπαδόπουλο πρώτο, αυτή τη φορά όλο τελευταίος είναι. Νομίζω. Δεν μου αφήσει να κλείσω, δηλαδή. Εντάξει. Όχι, γιατί έχει μετά και άλλη ερώτηση. Προφανώς και εσείς έχετε
μια εταιρεία η οποία δέχεται επισκέψεις. Ναι. Άρα. Για την κυρία Ζηνοβιάδη, για το American Farm School, εγώ θυμάμαι να με πηγαίνουν οι γονείς μου από τότε που ήμουν στο νηπιαγωγείο. Οπότε, ναι, ξέρω. Για σας όμως, λίγο μια που το κάνετε, αν τα πιστεύετε, αν πιστεύετε ότι αυτό βοηθάει το κοινό να έρθει πιο κοντά σε αυτά τα πράγματα. Κοιτάξτε, είναι σοβαρός παράγοντας να ξέρει η κοινωνία τι είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν βγούμε από εδώ απ' έξω και πούμε έναν περαστικό έχεις, πόσα χρόνια έχεις να δεις ζώο, μπορεί να μην έχει τίποτα στη ζωή του. Είναι σοβαρό να επισκέπτεται. Στην Αθήνα να δείτε. Ναι, εντάξει, εδώ είναι και η επαρχία πιο κοντά. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι πρέπει να έρθει το κοινό στους χώρους παραγωγής και των τροφικών μονάδων και των προϊόντων να ενημερωθεί, να δει πώς γίνονται, να μην άλλο να διαβάζεις, άλλο να ακούς πληροφορίες άσπαρτες και άλλο να το ζήσεις. Είμαστε μέρος του Open Farms, που όποιος μπορεί να μας επισκεφτεί. Είμαστε επιστοποιημένοι στο σύστημα Atlas, έρχονται για διατριβές, για κτηνία, τριτεχνολόγια τροφίμων, έρχονται σχολεία, ειδικά σχολεία, γυμνάσια. Η Ξάνθη σας στέκεται με αυτό το πράγμα, γιατί το έχετε ανοίξει. Αυτή είναι η ερώτηση. Βοηθάει και εσάς? Φυσικά μας βοηθάει. Γινόμαστε πιο γνωστοί, καταλαβαίνουν αυτό που πώς παράγεται, με ποιους όρους παράγεται. Και εμείς προβάμαμε τη δουλειά μας πολύ καλύτερα, πιο άμεσα. Άλλο κάτι να πούμε εδώ πέρα και να συμφωνήσουμε ότι είμαστε καλύτεροι και άλλο να το ζήσουμε κιόλας. Η εμπειρία, νομίζω, πιστοποιεί τα πράγματα. Πάρα πολύ ωραία. Κυρία Ζηνοβιάδη. Εγώ θέλω να τονίσω τη σημαντικότητα του ουσιαστικά γαστρονομικού τουρισμού σε αυτά και πώς μπορεί να παντρευτεί πραγματικά με όλα αυτά τα εγχειρήματα. Παλαιότερα είχαμε περισσότερα επισκέψιμα ενοπία. Ευτυχώς τώρα έχουμε και επισκέψιμα πολλά τυροκομεία. Λίγο λιγότερες ίσως με τα ποιητικές μονάδες κρέατος. Αρχίζουμε και έχουμε και επισκέψιμα ελαιοτριβία. Αυτά είναι πολύ σημαντικά γιατί πλέον οι τουρίστες ζητάνε τις εμπειρίες. Οπότε, αν αυτό ενταχθεί σε ένα πακέτο εμπειρίας, μπορεί να οδηγήσει και στην πάρα πολύ μεγάλη προώθηση των ελληνικών προϊόντων. Δυστυχώς, παρόλο που έχουμε τουλάχιστον 45 τυριά, 40 δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, pop ελληνικά, όλοι στο εξωτερικό ξέρουν τη φέτα, τη γραβιέρα και το μανούρι τα τελευταία χρόνια επειδή είναι γλυκό. Ενώ έχουμε ένα πραγματικά θησαυρό προϊόντων. Αν γίνουν επισκέψιμες αυτές οι μονάδες, είναι σίγουρο ότι οι επισκέπτες, οι τουρίστες θα εξοικειωθούν περισσότερο με αυτές τις γεύσεις και μετά θα τα αναζητήσουν και εκεί που θα γυρίσουν πίσω. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, ίσως σε κάποια χρόνια, δεν σας λέω ότι θα είναι άμεσα τα αποτελέσματα. Είναι μια πολύ καλή πρακτική αυτό καταλήγουμε. Οι Ιταλοί το κάνουν πάρα πολλά χρόνια, έχουν βγει κερδισμένοι, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροφικό, θα αντιγράψουμε ότι κάνουν και αυτοί με επιτυχία. Λοιπόν, κυρία Καϊμακάμι. Το 2020, θέλω πάρα πολύ σύντομη απάντηση. Είχαμε καταστροφές άνευ προηγουμένου που δεις μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα επαναληφθούν. Ποιες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις αναμένεται να επιβιώσουν και ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτών των επιχειρήσεων που επιβιώνουν ό,τι και αν συμβεί. Σε τέτοιου μεγέθους καταστροφές όπως στη Θεσσαλία δεν τίθεται θέμα ανθεκτικότητας. Διότι οι ζημίες είναι ολοκληρωτικές. Οπότε το ερώτημα που μπαίνει για τη Θεσσαλία είναι ποιες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις θα επανέλθουν στην παραγωγή. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Καταρχήν, για να επανέλθει κάποιος στην παραγωγή, το ανέφερε πριν και ο πρόεδρος του κτηνοτρόφων, θα πρέπει να αγαπάει αυτό το επάγγελμα. Η κτηνοτροφία είναι επάγγελμα ζωής, είναι πάθος. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος να το αγαπάει και να θέλει να αποδεχτεί την πρόκληση της επαναφοράς. Από εκεί πέρα, η κτηνοτροφία, με τον τρόπο που εξελίσσεται, είναι μια δραστηριότητα εντάσεως κεφαλαίων. Πλέον μιλάμε για εντατικά συστήματα που για να στηθεί μια μονάδα από την αρχή απαιτούνται πολύ σοβαρά κεφάλαια. Οπότε θα επανέλθουν οι μονάδες εκείνες που κατά πρώτον ο παράγων άνθρωπος το θέλει να επιστρέψει, κατά δεύτερον που μπορούν να υποστηριχτούν χρηματοδοτικά. Και εδώ πέρα μπαίνει ένα κεντρικό ερώτημα. Θα πρέπει να βρούμε τρόπους, ήδη μάλλον το μέτρο 5.2 που εξαγγέλθηκε από το Υπουργείο, είναι ποσοστή κατεύθυνση με την επιδότηση για αγορά ζωικού κεφαλαίου. Θα πρέπει να βρούμε όμως και άλλους τρόπους χρηματοδότησης, έτσι ώστε να βοηθήσουμε την παραγωγή σε επαναφορά, όπως χάνει παραδείγματος το leasing εξοπλισμού ή leasing στην αγορά ζώων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κι εγώ. Και τώρα θα πω στους δύο κύριους επιχειρηματίες μας. Έχουμε 1 λεπτό και 43 δευτερόλεπτα. Μοιραστείτε το και κλείστε
τη συνάντηση. Να την κλείσω εγώ, γιατί είμαι με το... Δεν θα χρειαστεί. Δεν θα χρειαστεί, γιατί πιστεύω ότι καλά τα λέμε εδώ πέρα. Υπόθηκε και από τον Υπουργό εδώ πέρα ότι θεωρείται ο πρωτογενής τομέας πυλώνας οικονομίας. Παρ' όλα αυτά, αν το θεωρούν οι κυβερνώντες τόσο υψηλό και πρώτιστο, καλό θα είναι παρόντες το ύψιστο αξίωμα της χώρας παρών όταν πρέπει ο Πρωθυπουργός της Χώρας Δημοκρατίας στην αγρότικα και όχι να καταναγκάζεται όταν κατεβούν στα πλόκα οι αγρότες για να τα πούν και να δίνει ένα βραβείο στον αγρότη της χρονιάς αυτός και όχι όποιος έχει κενό από το Υπουργείο αν είναι πυλώνας. Και θα πω και το άλλο, αυτό που συνέβη πέρσι και για μένα επιχειρηματίας είμαι, δηλαδή πως η κυβέρνηση κάνουμε προσπάθεια όλοι για τα ελληνικά προϊόντα, γλάδι, φέτα, τα βάζει σε ένα καλάθι του νοικοκυριού. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η χώρα πρέπει να φάνει οι πολίτες. Υπάρχει πληθωρισμός και πρέπει να το κρατήσει. Τα 10 εκατομμύρια, εντάξει, το κρατήσαμε. Αυτή η εικόνα για τη χώρα έξω δεν ξέρω πώς προσμετράτε. Κάνουμε προσπάθεια εταιρείες να πουλήσουμε τα προϊόντα έξω, να βάλουμε μια υπεραξία, να φέρουμε κεφάλαια πίσω σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω αυτό το μέτρησε η κυβέρνηση. Θα χαρώ πολύ να πάρω μια απάντηση και να έχω λάθος. Ευχαριστώ. Θα πάρω τα 2 λεπτά του κυρίου Κουρέτα που δεν ήρθε. Όχι. Γιατί περιμένει και ένας Αμερικάνος. Ναι, ναι. Σε τίτλους. Πρώτον, προτάσεις θα κάνω. Μπράβο. Τι μπορεί να γίνει. Κάντε. Και τι πρέπει να γίνει. Κτηνοτροφικές ζώνες. Χάραξη κτηνοτροφικών ζώνων σε σχέση με τα σχέδια βόσκησης που εδώ και 7 χρόνια γίνονται αλλά δεν γίνονται. Μόνο σε μία περιφέρεια έχει γίνει. Δεύτερον, μέσα στις ζώνες αυτές που θα οριστούν μπορούν να γίνουν τα πάρκα. Αυτή τη συζήτηση είχαμε και στη Βουλή τις προηγούμενες μέρες με τον Υπουργό. Γιατί λέει πάρκα, πού θα γίνουν τα πάρκα. Έχεις δημόσια γη παντού για να κάνεις. Όχι, πρέπει να χαράξεις κτηνοτροφικές ζώνες. Όσοι εκμεταλλεύσεις είναι σε αυτές μέσα να πάρουν άδεια και συμφωνώ ότι το 70% δεν έχουν άδειες οι κτηνοτρόφοι. Έτσι και δεν μπορούν να προχωρήσουν ούτε σε σχέδια βελτίωσης να μπουν. Δεύτερον, αξιοποίηση των 1.500 ενδυμικών φυτών που έχουμε στη χώρα. Έχουμε ένα πλούσιο υλικό που μπορεί να τραφούν και τα ζώα, παράδειγμα σας φέρνω τη ρίγανη, που είναι ένα υλικό που είναι όχι μόνο αντιφλεγμονώδες, αντιμικροβιακό, αντί να πάρουμε τέτοια που το χρησιμοποιούμε στα ζώα μας και άλλα φυτά. Τρίτον, εκπαίδευση πληροφόρηση δεν έχουμε. Πρέπει να μπει ένα καινούριο σύστημα πληροφόρησης, είτε από το γυμνάσιο, είτε από το τέτοιο, ή ειδικά σχολεία. Και όταν βγαίνουν αυτή την πρόταση κάνω, οι γεωπόνοι και οι κτηνίατροι από τις σχολές να κάνουν το αγροτικό τους. Ένα εξάμηνο, να έρχονται στις μονάδες, γιατί μετά πάνε να αποφασίσουν να σχεδιάσουν και δεν ξέρουν τι θα πει θύλαστρο που μπαίνει στη μονάδα και ασχολούνται με σκυλάκια και γατούλες, γιατί εκεί είναι τα λεφτά και στην Πελοπόννησο έχουμε 2 που ασχολούνται με τα μεγάλα ζώα. Και τέλος, τι κάνουμε με αυτό το πλούτο τυριών που έχουμε στη χώρα μας. Πλούτο τυριών, αλλά είναι σε μικρή κλίμακα. Εμείς προτείνουμε να γίνει ένα δίκτυο μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων, όπου αυτά τα τυριά που παράγονται, είτε είναι στην Άξο, είτε είναι στην Νίο, είτε είναι καταπληκτικά τυριά, και πιο βόρεια να μπορούν και πιο βόρεια παντού. Παντού. Έχουμε 23 ΠΟΠ, προσέξτε, έχουμε 23 ΠΟΠ τυριά, αναγνωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε μόνο για τη φέτα. Μαζί με τη φέτα μπορούν να πάνε, εκεί που στέλνουμε 10 μπαλέτες φέτα, να μπουν και 2 μπαλέτες, αυτά τα τυριά, αφού έχουν φτιάξει οι μικροί τυροκόμοι, μια πλατφόρμα, λέω εγώ, δεν θέλει λεφτά, μια πλατφόρμα που θα μπαίνουν μέσα και αυτά θα πάνε σε logistic, από όπου θα τα παίρνουν, για να τα πάνε κύριε έτσι. Κύριε Περέτο, σας αγαπώ πολύ, φτάνει. Είμαστε. Και τέλος, μην το ξεχάσω. Έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση, στα πλαίσια της στρατηγικής τέτοιας που κατέθεσε, να εντάξει και τα μικρά σχέδια βελτίωσης. Δηλαδή θέλουμε να κάνουμε μια αναπροσαρμογή του αρμεκτηρίου ή να φτιάξουμε ένα μικρό τυροκομείο και πρέπει να κάνουμε ολόκληρο σχέδιο βελτίωσης. Τα μικρά σχέδια βελτίωσης που τα εφαρμόσαμε από το 10, αλλά τα κόψανε στην πορεία, γιατί δεν υπήρχαν πολλά λεφτά, λέει, για αυτά, μέχρι 70.000, μπορούν και να εξυγχρονίσουν τις εκμεταλλεύσεις μας, λοιπόν, και τέλος πάντων να δούμε μια άσπρη μέρα. Να σας δώσω και μια συμβουλή.
αν σας κάνουν πάρκα, να μην τα δώσουν ούτε σε τράπεζα, ούτε σε θυγατρική τράπεζα. Γιατί θα σας κάνουν ό,τι θέλουν εκείνοι. Γιατί αυτό έχουν κάνει στις βιομηχανικές περιοχές. Οπότε προσέξτε το. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ήταν ένα εκπληκτικό πάνελ. Ευχαριστούμε και εμείς. Είχαμε κάνει συντονίκη με αυτό. Συγγνώμη, Άννα, καλά. Καλά, τι λέτε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ την κυρία Μιχαηλίδου. Θα είχε ένα σύντομο διάλογο 10 λεπτών με τον κύριο Justin Turner και μετά θα περάσουμε στο διάλειμμα, οπότε bear with us. Mr. Turner, kindly give us 1 second. Hello. Hello, can you hear me? Yes, good afternoon. Oh, good. I can see a lovely background. Okay, Dr. Turner, I'm starting with the first question. Raising livestock produces the majority of agricultural emissions. The enteric fermentation of ruminant animals accounts for 40% of these emissions, with methane being the biggest single source. How do different forage types affect these emissions, and what are some diet strategies to mitigate them? Well, thank you for that question. I think let's start with the simple answer here that enteric emission from animals are primarily a function of the digestibility of the feed or the forage, i.e. kind of the diet quality. So as the digestibility of the feed or forage goes up, then the emission should go down. Vice versa, if the digestibility of that feed or forage is low, you're eating poor quality diets, then the emissions will go up. So that's kind of the basics from which we'll start. So in regards to the different forage types affecting animal emissions, again, it's primarily through this digestibility aspect of the forage. And so for managers of ruminant livestock, the diet strategies we can employ to mitigate emissions primarily operate around optimizing forage quality for the intake of those ruminants. That is, trying to put grazing animals on the highest quality forage whenever possible throughout the calendar year. If need be, harvesting high quality hay and then feeding it back to those animals during the periods when forage is low quality or unavailable for grazing. And during the grazing seasons, if we can have a strategy that focuses on keeping plants in the vegetative stage, that is, the higher quality of the forage, through some sort of rotational grazing where we're selecting those plants and allowing them to regrow and having high diet quality of those plants on offer for the animals, in contrast to where we often have a low density of animals and we get behind in terms of growth stages of the plants, and the animals sometimes will have to select those plants that are reproductive or more mature and therefore have a lower forage quality. So, I think it primarily is a matter of optimizing, putting the grazing animal on the forages at the right time to optimize diet quality in order to reduce emissions from those ruminant livestock. Thank you. How do confined feeding systems fare against grazing, and what are the implications for sustainable livestock production? Well, thank you for a great question, and there's a lot of issues here to unpack. So let's first start with animals being in a confined feeding system. If they're mostly on a forage-based diet, kind of a grower ration, primarily then we're going to be a similar diet quality than we would if we were out on the grazing lands like behind me. So again, it's forage quality of that diet that's driving the emissions for those animals.
In contrast, if those animals are in a confined feeding system that's largely on a high starch diet, grain-based, and therefore less forage in their diet, they're going to have lower emissions on an animal basis because of the lower forage component in the diet. That is, starch is just much easier to digest. And so as starch goes up in the diet, animal emissions typically go down. We also need to look at the time component here in terms of comparing confined versus grazing operations. So a lot of the time, confined feeding operations, especially for the beef side, looking at finishing, that is getting the animals to the harvest phase, is often just a short period of the year, let's say months, versus our forage-based systems, especially like animals in my background, might be some cows grazing most of the calendar year there. We have to make sure that we have the time component in our comparisons between those forage and confined systems. And that really plays into this kind of sustainability aspect for the livestock side. And really for the beef side, the key metric that we look at is length of life. So if we have shorter lifespans, that is getting that animal from birth to harvest quicker, we can reduce the emissions on an animal basis, on a herd basis, and increase sustainability of our livestock production system. The problem becomes, again, on the cow side, where we want to have a long-lived cow that's highly fertile, that is our factory, we run into issues there with that animal having a longer lifespan and then accruing emissions over time. If we take the advantage of looking at a dairy system, sustainability is different there. We often need to look at emissions in terms of emissions versus the production aspects of the system. So a lot of times we want to look at emissions intensity. That is the amount of emissions divided by the production of that animal, in this case milk production, to look at how the sustainability of our systems, our management practices, are going. We can do the same thing on the beef side. Right? We can look at animal emissions divided by average daily gain of animals out on grasslands or rangelands, or we can look at the emissions divided by the gain or the amount of beef produced in the feedlot situation. So I think we need to, as an industry, need to look at the emissions intensity versus just the total amount of emissions produced by those livestock out on those systems. Thank you. That was so interesting. What is the role of environmental factors, temperature and humidity, on the quantity and composition of enteric emissions? What can we expect as the planet gets hotter? Again, a very pertinent question. And I think let's go back to our basic plant physiology here. We know that as temperature increases, it's going to influence the plant phenology or the growth patterns of that plant through the accumulation of heat units. So as the plant gets hotter, temperature increases, we're going to see an advancement in plant phenology. That is, plants will grow quicker from the vegetative to the maturity stage in terms of reproduction and seed set. So as those plants advance in phenology, that is, they go more reproductive quicker, we know that the digestibility is going to decrease, and digestibility is a major factor in these animal emissions. So as the quantity of emissions is likely going to increase, due to increasing temperatures, and correspondingly, livestock managers of ruminants are likely going to need to feed more supplemental protein to offset that reduced forage quality of those plants as they mature. Now, if we combine temperature and humidity together, we look at the fact that that's a temperature heat index on those animals, either in a grazing situation or in a confined situation, where as that temperature heat index goes up, the increase for the animal is metabolic energy losses. And so what that does for our production systems is it lowers the production potential of those animals because it increases the amount of feed we need to feed to those animals to obtain the same amount of gain or in a dairy situation milk. And therefore then, if we look into the future with increases in temperature and humidity in parts of the world, we're going to probably have increased enteric methane emissions because of that temperature heat index effect on those animals. Yeah. And the final one, sir. Can we manipulate microbial populations
in the rumen to reduce emissions and how? What can genetics contribute towards this goal? Yeah, this is a fascinating foray into some of the very cutting edge research that's ongoing out there. And we know from the past work and ongoing work that feed supplements are very effective at increasing the feed efficiency, right, for those animals, and they can alter the microbial populations. Part of it is understanding how they do that, what's the length of that alteration, and then are there any negative consequences in terms of other environmental effects. There's lots of ongoing efforts right now in terms of looking at those microbial populations, how quickly can we alter or modify those. What are the rumen microbiome populations on forages? And then what are the differences as they move to a starch-based diet? And are there differences as we move animals across the landscape or between different environments? And are there differences in different types of breeds? And so there's a lot of genetic potential, I think, to look at here. I would offer the caveat that we're in the infancy here of looking at genetic effects in terms of looking at pretty coarsely at this point, being able to select for animals with low emissions, maybe moderate and high emissions. Question becomes, though, if we select only for low emitters, what does that also imply in terms of production capacity or potential of that animal? Is that a low emitter going to be a low producer, and therefore our emissions intensity really doesn't change? Ideally, what we'd like to select for in the genetic aspect is a low emitter and a high producer, right? That would be the best of both worlds. As we move forward with those, however, we'll have to consider the whole aspects of genetic influences on the production aspects of that animal in terms of additional performance, and look at the marbling or taste of that animal, and the reproductive efficiency of those animals. So I think there's a lot of beef systems efforts that are underway looking at the totality of the beef and dairy production systems related to this question of genetic influences on animal enteric emissions. Sir, are you a positive thinker? That's my personal question to you. Are you a positive thinker? You sound like one. I'm a very positive thinker. I think there's a lot of opportunities here for managers of ruminant livestock in terms of this large aspect of them being potential to reduce a lot of the global change aspects associated with the atmospheric concentrations. So utilizing these grazing animals, again, at the right time, the right place to harvest the forages, to convert that forage into a high-quality protein for the world's population. What a tremendous opportunity for the livestock industry, both beef and dairy, to satisfy that for the world. Thank you very much. Have a nice day. And I love your background. Thank you so much. Come visit. It's a great place to come see. Thank you. Absolutely.